Βγάλω το αυτό στο vlog. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Να την που τραβάει. Τώρα ζήλεψα κάπως εγώ. Εγώ φταίω γι' αυτό. Ζήλεψα και λέω δεν έχω υλικό. Να είμαι χωρίς υλικό. Τι γίνεται. Όλοι βλογκάρουνε. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Σουζάνα. Και επιστρέφω πάλι με ταξίδι. Πάλι με βλογκάκι. Γιατί ξέρω ότι σας αρέσουνε. Οπότε είπα why not. Θα πάρω και πάλι την καμερίτσα μου μαζί, γιατί είμαστε στο Παρίσι! Μόλις προσγειωθήκαμε, είναι 9 το βραδάκι και έχουμε έρθει φυσικά με την αγαπημένη μου L'Oréal Paris. Παιδιά, να δοκιμάσουμε και να δούμε παρέα ένα φανταστικό λανσάρισμα πρώτη στην Ελλάδα. Πριν σας εξηγήσω τι έχουμε έρθει να κάνουμε με τη L'Oréal Paris αυτές τις 3 φανταστικές μέρες, να σας δείξω λίγο το δωμάτιο. Κλασικό room tour με εμένα να έχω χαλάσει εδώ το decor, αλλά δεν πειράζει. Είμαστε στο κέντρο του Παρισίου και ταραν! Panorama Love Story με Kendall Jenner. Σήμερα έγινε το release του προϊόντος, της μασκάρα, και online και σε όλα. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα το δοκιμάσουμε εδώ μαζί πρώτη σε αυτό εδώ το σακουλάκι. Μας έχουν βάλει μακαρόν. Τέλειο. Αλλά δεν θα τα φάω γιατί θα πάμε για dinner. Και εδώ μέσα βρίσκεται η Panorama. Πόσο, δες εδώ τώρα, πόσο κομψή συσκευασία είναι αυτή. Έχω τρελαθεί με τη συσκευασία, αλλά έχω τρελαθεί και με το αποτέλεσμα, γιατί με το που μπήκα δεν έχω προλάβει να κάνω ντουζ, να βγάλω τα παπούτσια μου. Το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να βάλω τη μάσκα, παιδιά. Δες εδώ. Από αυτό το μάτι έχω βάλει, από αυτό δεν έχω βάλει. Μου αρέσει πάρα πολύ το μήκος, είναι φανταστικό. Και ξέρεις τι μου αρέσει. Μου αρέσει ότι δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο κομψό, θα έλεγα, όγκο. Δηλαδή δεν έχει αυτό που γρομπιάζει, που. Σοκ. Πάω να ολοκληρώσω το μακιγιάζ μου, πάω να ολοκληρώσω το γιουκ μου, γιατί πάμε για dinner σε ένα από τα αγαπημένα μου μαγαζιά στο Παρίσι, στο Λούλους. Οπότε θέλω να προλάβω να κάνω και ένα ντουζάκι αν τα καταφέρω, γιατί είμαι από το πρωί έτσι. Οπότε πάω και έρχομαι. Λοιπόν, ετοιμαστήκαμε οι κόρες. Καλά το λέω, κόρες. Ναι. Κόρη. Και κοίτα εδώ, δες τώρα εδώ τι γίνεται. Βλοκάρουμε φυσικά. Δες εδώ, τι Παρίσι, το έχουμε δει χίλιες φορές. Το είδαμε το Παρίσι, αυτά τα κορίτσια όμως μαζεμένα όλα. Άλεξ μου, τα έχετε ξαναδεί. Κάτσε μην πέσουμε, μην φάμε καμιά γλούτα. Δεν είναι η κατάσταση καλή. Ειρηνάκη, σε έχω δείξει εσένα. Αλλού. Κλασική Ειρήνη, ευτυχώς μαζί μας. Για να έχουμε τα τέλεια βίντεο. Να σας πω για χιλιοστή φορά ότι και της τελευταίας καμπάνιας του Hey Beauty η Ειρήνη τα έκανε τα βίντεο. Που όλοι μας λέγανε τι βιντεάρες είναι αυτές. Ειρήνη. Το μέρος. Και πες τι μυρίζει μόλις μπαίνει. Μακαρόνια. Τρούφο, φίλε μου. Κατερίνα. Παρακαλώ. Hi. Άλεξ. Κέισι. Hi. Κατερίνα. Hi. Το μαράκι. Hi. Εβελίν. Hi. Μαραγάπη. Hi. Αντιγόνη. Hi. Γιώργο. Και εδώ το Inception μου, το για πάντα Inception. Γεια μας. Λοιπόν, υπάρχει καλύτερο meal από αυτό εδώ τώρα? Δηλαδή πίτσα με τρούφα αρχικά, πατάτα, τηγανιτή, french fry ή αληθινή french fry. Δεν μπορώ. Και κόλλα. Ζου. Δεν ξύπνησα για πρωινό, όμως πέτυχα έξω τα κορίτσια. Αύριο μην το χάσεις, είναι magic. Δεν θα το χάσω. Δεν νομίζω ότι έχω δει τόσο μεγάλο μπουφέ σε ξενοδοχείο. Ναι. Σχεδόν μπερδεύτηκα με τους χώρους, ναι. Ναι, και εγώ. Αλήθεια. Δεν μπορούσα να αποφασίσω τι να φάω, ναι. Δεν το παθαίνω συχνά, συνήθως ξέρω τι θέλω να φάω. Εντάξει, παρ' όλα αυτά σας πέτυχα έξω, ξεκουράστηκα. Εδώ ήρθαμε σε μια γειτονίτσα γεμάτη ωραία καφέ, οπότε κάτι θα γεννεί.
hi, δεν ξέρω που σας έχω αφήσει, δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Αλλά πιθανότητα σας άφησα στη στιγμή που είχα βγει να πάρω το καφεδάκι μου και να έρθω στο δωμάτιο να δουλέψω μέχρι να έρθει η ώρα μου να φωτογραφηθώ. Γιατί παιδιά δεν γίνεται να τα αφήνεις τα πράγματα, έχω φέρει μαζί μου το λάπτοπ εκεί και δουλεύει υπερορίες. Όμως σταματάμε το free time και ήρθε η ώρα να πάμε να κάνουμε τη δουλίτσα μας. Έχω ντυθεί, έχω στολιστεί, είναι το concept χρυσό. Οπότε έχουμε βάλει όλες μας τα χρυσά μας υπερφορέματα και σε 20 λεπτάκια θα πρέπει να είμαι κάτω στη ρεσεψιόν στο lobby να κάνουμε το γύρισμα με την Ειρήνη και μετά θα έρθω πάλι λίγο στο δωμάτιο να τσιμπήσουμε κάτι γιατί είναι το μεγάλο event όπου σας έχω και ένα εδώ hint. Πάρω συνέντευξη παιδιά από τη Val Garland. Και έχω πάθει σοκ και λίγο φοβάμαι κιόλας να σου πω. Είναι η creative director της L'Oréal Paris. Θα ρωτήσω να μάθω ακριβώς σε τι είναι director, γιατί πρέπει να ξέρω και πριν πάω. Αλλά είναι και τεράστια make-up artist, έχει βάψει στα μεγαλύτερα show, έχει κάνει μακιγιάζ μερικά από τα μεγαλύτερα show, στους μεγαλύτερους celebrity. Τι να σου λέω τώρα, θα την έχετε δει στο Glow Up στο Netflix, αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι μία από τους κριτές. Φανταστική περσόνα, πολύ creative άνθρωπος και πραγματικά είναι από τις λίγες συνεντεύξεις που είχα άγχος όταν έγραφα τις ερωτήσεις. Οπότε ανυπομονώ να πάμε να πάρουμε και τη συνέντευξη στη Val Garland. Οπότε πάμε φωτογράφηση και συνεχίζουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε το γύρισμα σε καμιά ώρα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι κάτω να πάμε στο μεγάλο event. Και επειδή δεν θα προλάβουμε να φάμε, και επειδή δεν προλαβαίνω να πάω κάπου έξω να φάω. Ταραν! Room service. Παιδιά, δεν έχω καλύτερο από να βγαίνω στα ξενοδοχεία και να παίρνω room service. Οπότε, τώρα η γαλλική τηλεόραση, room service, μέχρι να φύγουμε. Καλό! Πολύ καλό. Και είμαστε έτοιμες λοιπόν. Μετά τη φωτογράφησή μας, δες εδώ όλα τα κορίτσια στα χρυσά. Ό,τι βλέπεις τώρα, έχουμε βάλει όλες τα χρυσά μας και ετοιμαζόμαστε να πάμε σε μεγάλο event όπου παιδιά έμαθα εδώ μες στο van που ήμασταν ότι θα έχει και πάρα πολλούς ξένους διάσημους tiktokers και... Περίμενε, να, για πες μου! Έχουμε πάρα πολλούς διάσημους ξένους tiktokers και από την Αμερική και από την Αυστρία και από την Γερμανία και από την Αγγλία και από που θες και από την Ελλάδα, τη Σουζάνα. Πες και για αυτούς που είδες. Την Κέισι, την Αντιγόνη. Πες και για αυτούς. Και ποιοι είναι αυτοί που είδες και σου είπαν τι όμορφη που είσαι. Είδα τη Spencer Barbosa και ένα ζευγάρι tiktok ζευγάρι που μου είπαν ότι είμαι πάρα πολύ όμορφη. Αλλά δεν θυμάμαι το όνομα. Μα δεν είσαι. Αλλά δεν πειράζει, το κομπλιμόν το πήραμε. Αυτά. Πάμε να δούμε το παρτάκι. Το παρτάκι. Το παρτάκι. Τι τραβάμε. Κοίτα και εδώ, χρυσό και το πάτωμα. Καλά, ε. Για wine tasting και tour εδώ που είναι από το 1980 1800 800 ο Χριστός και Απόστολος. Δες εδώ τώρα κρασιά. Εγώ τρελαίνομαι τώρα κάπως. Α, βγήκαμε σε στοά. Yes, always more. Αχ, τέλεια όρεση. Τι ωραία αυτή η στοά. Wow.
Λοιπόν, τόση ώρα παίρνουμε λάθος φως, οπότε ξαναλέω από την αρχή. Έχουμε έρθει για wine tasting σε ένα private χώρο. Δες εδώ κατάσταση. Δες. Δες. Πω ότι μου βάλει και λιγότερο ξανά. Να το ξαναπώ. Και μέτρα το κι άλλη μία. Να το, δες το. Εντάξει, πλάκα έκανα. Για ό,τι μου έχει βάλει και μπορεί να το έχει όλοι. Ισχύει. Την υγειά μας! Και ήρθε η ώρα, παιδιά, να φύγουμε. Και σε την καπτήση, λέμε με τη Μαρία Γάπη. Καλό είναι manifestation για τη θέση. Να μην καθίσει κανένας ανάμεσά μας. Αν θέλετε κάτι, χρειαζόμαστε για manifestation. Εγώ έκανα την παλιωμοδίτσα. Μια όχι, αλήθεια, δούλεψε. Δεν έχω να πω. Πίστευτο. Άνετε. Καλά ρε. Και ταραν, επιστροφή στην Αθήνα. Είναι Κυριακή, γυρίσαμε Σάββατο ξημέρωμα. Και τώρα προσπαθώ να τελειώσω έτσι λίγο το vlog. Ενδιάμεσα σε μποτέ, παιδιά, που κάνω. Μαλλιά, έχουν μπει λάδια, κρέμες, τα πάντα. Ετοιμάζομαι να κάνω μόνη μου τον brow lift μου όπως σας έχω δείξει. Να μπω για μπάνιο. Δοκιμάζω καινούργια προϊόντα και έχω γεμίσει παντού make-up. Είναι κατάσταση αποσύνθεσης γιατί και αύριο φεύγω άλλο ταξίδι. Θα πάμε εδώ τουλάχιστον στην Ελλάδα, στον Παρνασσό. Οπότε πρέπει να φτιάξω και για εκεί τη βαλιτσούλα μου. Αλλά ταυτόχρονα προσπαθώ να τελειώσω και το βίντεο έτσι ώστε μπας και το έχουμε αυτή τη βδομάδα και όχι την επόμενη. Είχαμε να κανονίσουμε και ένα τεράστιο restock του lip jelly, του σερίζ. Το οποίο το έχω εγώ εδώ, κάτσε να βάλω και λίγο. Αλλά λίγο πριν φύγουμε για το Παρίσι, έγινε sold out, παιδιά. Και είχα να κανονίσω και αυτό, να κανονίσουμε τα pre-orders. Οπότε όλο το Σαββατοκύριακο είμαι μπροστά από τον υπολογιστή. Παρ' όλα αυτά, κλείνοντας αυτό εδώ το vlog, συνειδητοποίησα ότι δεν σας είπα ποτέ τι μου είπε η Val Garland. Είχα να της κάνω 4 ερωτήσεις, είχα ετοιμάσει 104 νομίζω. Και τη ρώτησα ότι είχα δει σε μια συνέντευξή της ότι εμπνέεται πάρα πολύ από τα 70s και τα 80s, από τη μουσική σκηνή, από τα ρούχα, από το σινεμά, από όλα. Και τη ρώτησα τι την εμπνέει για να δημιουργήσει τα καινούργια προϊόντα make-up της L'Oréal Paris στο τώρα. Εμπνέεται από τα 70s και τα 80s ή την επηρεάζουν τα trends τα οποία υπάρχουν. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή mob wife, clean girl και όλα αυτά. Και μου είπε ότι εμπνέεται full από τους νέους. Το οποίο το θεωρώ μια πάρα πολύ ωραία απάντηση και ένα πάρα πολύ ωραίο inspiration να εμπνέεις από τα νέα παιδιά. Και οπότε είναι και fan της mob wife aesthetic και fan της αισθητικής του clean girl. Ανάλογα με το πώς ξυπνάει. Αν έπρεπε να πάρει ένα προϊόν μαζί της έρημο νησί, θα ήταν η πανοράμα μασκάρα της L'Oréal Paris και ένα κόκκινο κραγιόν. Το trick της το αιώνιο είναι. Ναι, να έχεις πάντα μαζί σου και ένα κόκκινο κραγιόν γιατί σώζει την κατάσταση και συμφωνώ full μαζί της. Ακόμη και εντελώς άβαφη να είσαι έτσι όπως είμαι τώρα. Να δες, έβαλα λίγο χρώμα στα χείλη μου και ξαφνικά κάτι έγινε. Οπότε μπορεί να είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ με το κόκκινο κραγιόν σου και να σώζει το situation. Τι άλλο τη ρώτησα και κάτι άλλο την είχα ρωτήσει, πρόλαβα να τη ρωτήσω. Α, ναι! Και τη ρώτησα αν για εκείνη το μακιγιάζ είναι τέχνη, γιατί αυτό βλέπουμε και στο glow up. Και μου είπε ότι είναι τέχνη, φυσικά. Και πώς συνδυάζει την τέχνη με τα προϊόντα μακιγιάζ. Και μου είπε κάτι πάρα πολύ όμορφο και έξυπνο, το ότι με ένα ωραίο προϊόν, όπως είναι τα προϊόντα που δημιουργεί για τη L'Oréal Paris, μπορείς να χρησιμοποιήσεις π.χ. ένα eyeliner για να κάνεις μια απλή, πολύ απλή γραμμή eyeliner τύπου super αρχάριος, αλλά να δημιουργήσεις και ένα πάρα πολύ artistic μακιγιάζ χρησιμοποιώντας ένα eyeliner για να κάνεις, ξέρεις, τα τέλεια graphic look στο μάτι. Οπότε έτσι βλέπει το μακιγιάζ σαν τέχνη και τα προϊόντα την αφορούν να είναι καλά, να είναι τα καλύτερα πιθανά στη σύστασή τους και στο αποτέλεσμά τους, έτσι ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιήσει από ένα απλό κορίτσι όπως είμαστε εμείς μέχρι ένας καλλιτέχνης για να κάνει το όραμά του πραγματικότητα στο μακιγιάζ. Οπότε αυτές ήταν οι ερωτήσεις και απαντήσεις της Val Garland, που χάρηκα πάρα πολύ που τη γνώρισα. Συγγνώμη που δεν είχαν ήχο τα βίντεό της, αλλά είχα τις ερωτήσεις στο κινητό, δεν μπορούσα να γράφω και ήχο ταυτόχρονα την επόμενη φορά. Και αυτό ήταν το φανταστικό μας ταξίδι στο Παρίσι. Mini vlog, έτσι ωραίο για το σουζού της Κυριακής. Θα επανέλθω με μεγαλύτερα. Πείτε μου και από κάτω τι θέλετε να δούμε παραπάνω, γιατί σας έχω ταράξει και στα vlog. Ξέρω ότι σας αρέσουν, αλλά τι άλλο θέλετε, τι σας έχει λείψει για να το κάνουμε και αυτό. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν
Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe στο κανάλι μου και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Μουα, σας φιλώ!